θα μου επιτρέψετε μόνο δύο κουβέντες. Παρασολογιότατε, σεβαστοί ιερείς, σεβαστοί δάσκαλοι της Ψαλτικής Θείας Τέκους του Δαμασκηνού, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί Ιεροψάλτε, φιλόμους ακροατήριο. Με πολλή συγκίνηση παρίσταμε σε αυτή την τιμητική εκδήλωση που μας επεφύλαξαν οι δύο μεγάλοι διδάσκαλοι και άρχοντες της ψαλτικής τέχνης, Φώτιος Γιανακάκης και Γρηγόριος Νταραπάνογλου, αποδεικνύοντας ότι είναι οι δάσκαλοι της προσφοράς που δεν κρατάνε κάτι για τον εαυτό τους, αλλά υπηρετούν με αυταπάρνηση και συνέπεια την ψαλτική τέχνη, αναλώνοντας όλο τους το είναι, ώστε να βγάλουν μαθητές οι οποίοι αφενός θα συνεχίσουν το έργο τους και αφετέρου θα επανδρώσουν τα ιερά αναλόγια που τα τελευταία χρόνια δυστυχώς τείνουν να ερημώνουν και να μην βλέπουμε νέους ανθρώπους. Πάντα φυσικά υπάρχουν και εξαιρέσεις και τις είδαμε σήμερα μπροστά μας. Πιστεύω ότι είμαστε όλοι ευλογημένοι από τον Θεό, διότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ποτισμένη στο αίμα τους την πατριαρχική και την εν γέννη κωνσταντινοπολίτικη παράδοση, την οποία εμείς την ψηλαφίζουμε με γνώμονα να είμαστε όσο το πιο δυνατόν κοντά σε αυτήν. Και φυσικά σε αυτή την προσπάθεια τους έχουμε συμμαχούς μας. Όσο για τον δάσκαλό μου, τον Γρηγόρη τον Νταραπάνογλου, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα. Δεν θα αναφερθώ σε αυτά που μου πρόσφερε ψαλτικά τα 20 χρόνια που είμαι δίπλα του. Διότι θα προσκρούσω στην ταπεινότητα και τη σεμνότητα που τον διακρίνει. Στοιχεία που είναι από τα πρώτα που μου ενεφίσησε, όπως και σε όλους τους μαθητές του. Θα σταθώ όμως ότι για μένα ήταν και είναι πατέρας, διδάσκοντάς με ότι ο δάσκαλος δεν είναι μόνο για τα μουσικά, αλλά εκτός από την φυσική του οικογένεια έχει και μία άλλη, την οικογένεια των μαθητών του, για την οποία ζει και αναπνέει. Σε αυτόν τον δάσκαλο ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Θα ήταν λίγο, αλλά σήμερα δημοσίως, μετά από τόσα έτη κοντά του και με την τιμή που μας κάνει, θα ήθελα να το πω. Και φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον άρχοντά μας, τον κύριο Φώτιο Γιανακάκη, που μόνο με την παρουσία του μας διδάσκει ποιο ήθος θα πρέπει να έχουμε όλοι εμείς οι νέοι σε αυτό το ταξίδι, το ωραίο που λέγεται Βυζαντινή Μουσική. Ευχαριστώ πολύ.